όπου είναι μια αναφορά σημαντική για τον γεωλογικό πλούτο που διαθέτει η περιοχή μας. Και αναφέρεται μετά στη Βαλιακάλδα, στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και στα ορειβατικά καταφύγια αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά δηλαδή που λειτουργούσαν μέχρι τώρα. Και προσελκύνουν φυσικά, όπως η Βασιλίτσα που περιγράφεται, χιλιάδες επισκέπτες για τον χειμερινό τουρισμό της περιοχής. Όμως, ίσως ή δεν ξέρετε ή δεν έχει και ο μελετητής ρωτήσει το τι σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή για τα Γραβενά. Βέβαια, στη Βασιλίτσα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο το συζητήσαμε με την περιφέρεια και με το ΤΑΙΠΕΔ. Ήδη χρηματοδοτείται ο δρόμος για τη Βασιλίτσα με 16 εκατομμύρια, συν όλες οι επενδύσεις που θα γίνουν για να είναι λειτουργικό το χιονοδρομικό κέντρο. Και φυσικά πρόσφατα, αυτές τις μέρες, είχαμε και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου και ενδιαφέρθηκαν 3 εταιρείες, 2 τελικά κατέθεσαν προτάσεις, ναι, που σημαίνει ότι αρχίζει μια διαδικασία να αναδειχθεί το χιονοδρομικό κέντρο με σύγχρονες προδιαγραφές και θα δώσει μια άλλη οικονομική πνοή στην περιοχή μας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη, αυτή τη στιγμή, κατασκευάζεται ο δρόμος πρόσβασης του αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες από την εταιρεία Γαία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παραδίδονται μέχρι τέλους του χρόνου, ώστε να πάνε για οικοδομικές άδειες για να ξεκινήσει η κατασκευή ενός από τα καλύτερα αστρονομικά πάρκα της Ευρώπης, με την επιστασία ενός καθηγητή από την NASA, που τυχαίνει βέβαια να είναι από τα Γραβενά. Αυτό το αστρονομικό πάρκο δημιουργεί ένα άλλο οικονομικό περιβάλλον και τουριστικό ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή και να δείτε πόσο βιάζονται αυτοί που αγαπούν την αστροφυσική, που κάναμε πάλι μια εκδήλωση το 15 Αύγουστο, να έχετε μάθει, και ήρθαν εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος. Γέμισε ο τόπος από τηλεσκόπια κτλ. Που εγώ πραγματικά είχα εκπλαγεί στην κυριολεξία. Και αυτοί θα μετακινηθούν όλοι μετά στο αστρονομικό πάρκο που θα πάρει πραγματικά πανεθνική αξία. Αυτόματα αλλάζει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό τμήμα, κομμάτι της περιοχής. Πάμε στο άλλο. Πάμε τώρα στο άλλο. Που είναι το εθνικό αυτό το αστρονομικό πάρκο είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και με τον κύριο Θεοδουλίδη που έχουμε ανοιχτή γραμμή, ώστε με την άνοιξη να αρχίζει η κατασκευή του έργου. Πάμε τώρα στο άλλο πανεπιστήμιο, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, όπου μετά από δεκάδες συσκέψεις που κάναμε και στην περιφέρεια εδώ πέρα με τον κύριο Μανατίδη και στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο με τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, τον κύριο Φίδα, ο οποίος τυχαίνει να είναι και καθηγητής του γεωλογικού τμήματος, και με τον διευθυντή του γεωλογικού τμήματος, τον κύριο Βαβουλίδη, βγάζω έξω την κυρία Τσουκαλά, η οποία ήταν αυτή που ξεκίνησε στην ανέβρεση των παλαιοντολογικών ευρημάτων της περιοχής της Μηλιάς, όχι μόνο της Μηλιάς φυσικά, και των Γρεβενών, όπου φυλάσσονται σήμερα στο σχολείο της Μηλιάς, και προχωράμε μαζί με το Πανεπιστήμιο στην κατασκευή του Εθνικού Παλαιοντολογικού Κέντρου, θα είναι μια πανεπιστημιακή δομή δηλαδή στα Γρεβενά, ένα Εθνικό Παλαιοντολογικό Κέντρο, το οποίο θα συγκεντρώσει όλα τα ευρήματα και θα τα προβάλλει σε πραγματικές διαστάσεις, σε ένα κτίριο το οποίο προωθούμε τώρα και την προσαρμογή των μελετών στα νέα δεδομένα στον σύγχρονο ΚΕΝΑΚ και στον ΓΟΚ, 3.600 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα κτίρια αυτά θα προβληθούν στις πραγματικές, τα ζώα θα προβληθούν στις πραγματικές διαστάσεις εκείνης της εποχής, και προφανώς βέβαια αυτό θα φέρει εκατομμύρια επισκέπτες στα Γραβενά, όπου θα προβάλλονται και φυσικά σε βίντεο γουρό, θα είναι συνεδριακά κέντρα, αλλά μαζί με τη Μηλιά, όπου εκεί θα είναι η περιοχή έρευνας και άσκησης των φοιτητών, όπου θα έρχονται από όλη την Ευρώπη. Αλλά πάμε δηλαδή σε μια άλλη ισχυρή παρέμβαση που δημιουργεί καινούργια δεδομένα το παλαιοντολογικό κέντρο.
Ιωάννου της Ελλάδος, Ζάκας και Φιλιππέη. Πάμε πέρα. Τα Γρεβενά, η πόλη του Μανιταριού. Καλή ιδέα της κυρίας Αντιπρόεδρου. Ένα ραντεβού, θα τα καταθέσετε όλα. Θα τα πω έτσι περιπτικά τώρα από εδώ και πέρα. Είπα τα δύο κύρια που είναι το Αστρονομικό Πάρκο και το Παλαιολογικό Κέντρο. Τα άλλα θα περιγραφικά. Πανελλήνια γιορτή Μανιταριού και η πόλη του Μανιταριού με το Άγριο Μανιτάρι. Σήμερα που είναι, που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα δασικά συμπλέγματα της χώρας, προσέξτε. Όπου εδώ υπάρχει περιπατικός τουρισμός, κατασκηνωτικός τουρισμός στα δάση μέσα, που είναι κάτι το μοντέρνο και κάτι που το δέχεται και το ασπάζεται και το αγαπάει πολύς κόσμος. Πολιτική αισθητικής αναβάθμισης. Έχω προτείνει στο ΣΔΑΜ, στα χωριά της περιοχής, που έχουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, να υπάρχει πολιτική αισθητικής αναβάθμισης σε δύο κατηγορίες. Τα πετρόκτιστα κτίρια. Θα καθαιρεθεί όλος ο σοφάς σε όλα τα κτίρια που υπάρχουν, ώστε να αναδειχθεί η πέτρα. Και το δεύτερο, εκεί που δεν υπάρχει χρήση πέτρας, να κάνουμε παρέμβαση με αρχιτεκτονικές μελέτες, τουλάχιστον στα κέντρα της Σαμαρίνας ή του Σπηλαίου, για να δώσουμε ένα άλλο χρώμα, δηλαδή να μπει η